στο λίγο χρόνο που διαθέτουμε, θα ήθελα να κάνω τρεις κρίσιμες παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι το κρίσιμο μέγεθος για την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια δεν είναι τόσο το ύψος του δημοσίου χρέους, αλλά η ικανότητα της χώρας να το εξυπηρετεί χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερα υψηλά πλεονάσματα. Και η ικανότητα μιας χώρας να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος της χωρίς υψηλά πλεονάσματα και κατά συνέπεια χωρίς να επιβαρύνει την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται από την αξιοπιστία στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Εξαρτάται επίσης από τα βασικά χαρακτηριστικά του χρέους και αναφέρομαι εδώ κυρίως στη μέση περίοδο ορίμανσης του δημόσιου χρέους, στη σύνθεση των πιστωτών, στο τμήμα του χρέους το οποίο είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα. Αλλά ένα πολύ σημαντικό μέγεθος είναι η διαφορά των ονομαστικών επιτοκίων από το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Και σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, αν θέλετε, σε ένα περιβάλλον που η διαφορά των επιτοκίων από το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης είναι αρνητική, όπως συμβαίνει σε χώρες των οποίων το χρέος αποτελεί ασφαλές καταφύγιο, η μείωση του χρέους μπορεί να προκύψει χωρίς επιβάρυνση της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς δηλαδή παραγωγή πλεονασμάτων. Τουναντίον, χώρες αυτές μπορούν να ανεχτούν ακόμα και υψηλά ελλείμματα, ώστε να τονώσουν την οικονομική ανάκαμψη, μειώνοντας ταυτόχρονα το λόγο χρέους ως προς το έπινε. Είναι ακριβώς αυτό που νομίζω συμβαίνει ήδη και θα συμβεί τα επόμενα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν όμως λάθος να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η αρχή αυτή έχει καθολική εφαρμογή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως σε χώρες με θετικά ή ακόμα και μεγάλα ασφάλιστρα κινδύνου, όπως είναι η Ελλάδα, το υψηλό δημόσιο χρέος κανονικά θα αποτελούσε εμπόδιο στην ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα, είτε επειδή συνεπάγεται υψηλή μελλοντική φορολογία, είτε επειδή συνεπάγεται υψηλό κόστος δανεισμού των ιδιωτικών επιχειρήσεων, είτε διότι η υψηλή αβεβαιότητα αποθαρρύνει την οικονομική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα. Όλα όσα κανείς γνωρίζει ως debt overhang. Και στις περιπτώσεις αυτές προφανώς η μόνη λύση είναι η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους. Η Ελλάδα όμως, και αυτό είναι τη δεύτερη παρατήρησή μου, η Ελλάδα όμως δεν βρίσκεται εκεί. Παρότι έχει τα χαρακτηριστικά μιας χώρας που δεν θα μπορούσε να ωφεληθεί από την αρνητική διαφορά επιτοκίων και ρυθμού μεγέθυνσης, η Ελλάδα είναι στην εξαιρετικά ευνοϊκή θέση να έχει πολύ χαμηλές ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες για το βραχή και μέσο χρόνο. Θα έλεγα για τα επόμενα περίπου 10 χρόνια, με σταθερά χαμηλά επιτόκια, με χρέος στα χέρια του επίσημου τομέα, κατά βάση, και με ένα σημαντικό ταμιακό απόθεμα που μπορεί να καλύψει τις εξωτερικές υποχρεώσεις για αρκετά τρίμηνα. Δεδομένου το ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την πανδημία είναι κατά βάση προσωρινές, δεν βλέπω πρόβλημα βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους για τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια. Η τρίτη παρατήρηση και τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω στην πρωτομιλία μου είναι ότι παρόλα αυτά τα κρίσιμα μεγέθη για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους παραμένουν ανοιχτά και αυτά είναι πρώτον το χαμηλό κόστος δανεισμού για όσο περισσότερο καιρό γίνεται και εδώ φυσικά το κρίσιμο μέγεθος είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα πρέπει να παραταθεί και η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να διεκδικήσει να παραταθεί για αρκετά χρόνια με τη ριστικά που έχει σήμερα, με την ενεργή δηλαδή δράση του Ταμείου Πανδημίας. Το δεύτερο κρίσιμο μέγεθος είναι ο ρυθμός ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας από την κρίση που προκαλεί η πανδημία. Εδώ προφανώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
θα παίξει ένα κρίσιμο ρόλο, αλλά δεν μπορεί να είναι ευκαιρία. Το ταμείο αυτό έχει κύριο ρόλο την ανακατανομή της οικονομικής δραστηριότητας σε δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον και σε δράσεις που προωθούν την ψηφιοποίηση της οικονομίας κυρίως. Δεν καλύπτουν όμως κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία και κατά συνέπεια ακριβώς στην περιοχή αυτή η σημερινή κυβέρνηση έχει ένα μεγάλο στοίχημα και μια μεγάλη πρόκληση. Ποιες δράσεις θα αναπτυχθούν προκειμένου να καλυφθεί, να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα στους κλάδους που κυρίως έχουν πληγεί από την πανδημία. Τρίτο και τελευταίο σημείο, η συνεχής προώθηση των μεταρρυθμίσεων που κατά τη γνώμη μου έχει ατονίσει στη διάρκεια της πανδημίας με στόχο την ανάδειξη, την απελευθέρωση, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της χώρας με τρόπο συμπεριληπτικό που θα μειώνει τις οικονομικές ανισότητες. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ.